Και κάπως έτσι έλαβε τέλος αυτό το απόλυτα σουρεαλιστικό διαγωνιστικό μέρος που ζήσαμε όλοι μαζί. Και όπως αρέσει την Ευελίν μου να λέω, όλη αυτή η κατάσταση είχε δομικά χαρακτηριστικά μιας σύνδεσης με το οικουμενικό ασυνείδητο. Σήμερα νομίζω ότι είμαστε τι. Το είδες στο προηγούμενο επεισόδιο και ξεντρελάθηκα. Της αρέσουν πάρα πολύ κάτι τέτοια όταν της τα λέω. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει. Ροσαλία, ήρθε η στιγμή όπου εσύ από όλα αυτά που συνέβησαν θα πρέπει να διαλέξεις το look αυτό που ανταποκρίνεται βέβαια, όπως σου είπα και στην αρχή του επεισοδίου, στην ιστορία, στο concept που έχει υποθεί και να δώσεις τον έναν πολύ σημαντικό βαθμό που έχεις στα χέρια σου. Τον βαθμό νομίζω θα τον δώσω πραγματικά βάσει ιστορίας στο πιο συγκινητικό look και θα τον δώσω στην B. Ευχαριστώ. Μπ, έχεις έναν βαθμό από την κυρία Ροσαλία Παρθένη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παρθένη. Και έτσι κάπως ολοκληρώνεται το σημερινό επεισόδιο, όπου εσείς θα δείτε την τελική κατάταξη. Τα κορίτσια δεν ξέρουνε, εκτός και αν τους πει η Νατάσα, που είναι πολύ καλή στα μαθηματικά που βρισκόμαστε. Να τονίσω άλλη μια φορά ότι προστίθενται και οι σημερινές βαθμολογίες, οι οποίες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αποχώρηση, στην πρώτη αποχώρηση των 7 φιναλίστ, που θα γίνει εν ευθέτω χρόνο, που όμως δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Ροσαλία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν εδώ με αυτόν τον τρόπο που ήσουν και βέβαια και για όλα αυτά τα οποία πέρασες μαζί μας σε αυτή την τρελή παρέα του My Style. Ήταν διασκεδαστικό, δεν μπορώ να πω. Νομίζω έχει απ' όλα. Θα έχεις να λες τα εγγόνια σου, το πιστεύω αυτό, τότε που είχα πάει καλεσμένη εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ, κορίτσια μου. Σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο με ένα θέμα το οποίο θα το βάλουν αυτή τη φορά οι κριτές. Τέλος τα ελεύθερα θέματα. Βλέπετε ότι γίνεται χαμός με τα ελεύθερα θέματα. Styling στην παραλία είναι το επόμενο θέμα, αλλά ακούστε, ένα styling στην παραλία που είναι στην εβδομάδα του τελικού, άρα σας θέλω πολύ, έξτρα, τα πάντα όλα. Σιμών, εντάξει, το έχουμε, δώσε το σύμπαν όλο μέσα, όλες σας, γιατί σε 4 μέρες, σε 4 διαγωνιστικές μέρες του My Style Rocks έχουμε νικήτρια. Επίσης, βέβαια, θα έχουμε και ένα guest κριτή αύριο στο επεισόδιο, στο επόμενο επεισόδιο. Ποιος είναι αυτός, θα σας πω εγώ. Ο Γιώργος ο Καράβας. Oh. Και τον περιμένουμε πώς και πώς. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με τον Γιώργο Καράβα, γιατί και ξέρει και έχει χιούμορ και έχει άποψη και έχει και απ' όλα. Οπότε σας περιμένουμε, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ. Το Λάκι μου, την Εύελιν μου και το Στέλιο μου και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια σας.